Στο πλατή Μαθίας βρισκόμαστε με την κάμερα του Έμβολος. Εδώ έχουμε συνέβη πριν από λίγο μια κλοπή αυτοκινήτου. Έχουμε την ιδιοκτήτρια του αυτοκινήτου, μόλις επέστρεψε από τον αστυνομικό σταθμό Πλατέως, όπου κατήγγειλε το συμβάν. Κυρία Τσινίδου, καλημέρα. Δύσκολα ξεκίνησε σήμερα για εσάς. Πείτε μας λίγο πώς έγινε αντιληπτή η κλοπή του αυτοκινήτου από εσάς. Μόλις είχα τελειώσει από τις δουλειές μου και με παίρνει τηλέφωνο η κυρία Βάσο από δίπλα η Σανοπόλου και μου λέει: Νατάσα, τα ξεπέρνουν το αυτοκίνητο. Βγαίνω έξω, το είχαν ήδη βάλει μπρος, φεύγανε από την πίσω πλευρά του σπιτιού. Μέχρι να αντιθώ να κατέβω, πήγα στο Χάρη και πήρε κατευθείαν τηλέφωνο την αστυνομία. Κατέβηκε και η Βάσο. Να πούμε και την ώρα που έγινε, τι ώρα. Γύρω στις 11, 11 και 3, 11 και 5 εκεί μέσα. Το αυτοκίνητο αν μάρκα στο Γιώτα, έτσι. Το Γιώτα Starlet, 90 μοντέλο, μπλε. Ωραία. Πόσοι είδατε στην κάμερα ασφαλείας, πόσοι ήταν μέσα στο αυτοκίνητο? Δύο παλικάρια πρέπει να ήταν. Ο ένας φορούσε κόκκινο μπουφάν, τον άλλον δεν τον διακρίναμε και ήταν με κουκούλες. Δεν μπορούσα να καταλάβεις άμα ποιος ήταν και τι. Συμβαίνουν και αυτά, το πρωί να κλέβουν αυτοκίνητα, ας ευχηθούμε να είναι το τελευταίο αυτό. Πήγατε στον αστυνομικό σταθμό, καταγγείλατε το συμβάν, τι σας είπαν? Πήγα εκεί, κατέθεσα τα χαρτιά και λοιπά, ό,τι τέλος πάντων ήθελε. Θα κάνω ό,τι μπορούν για να το βρουν. Έχουν ενημερώσει και το αστυνομικό τμήμα Χαλκιδόνας και της Θεσσαλονίκης. Από εκεί και πέρα τώρα τι να σας πω, παιδιά, ό,τι να γίνει, ας γίνει. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και εγώ.